Όποιος και να είναι θα ξεπάγεσαι. Άνοιξε, Θωμά. Να δούμε ποιος είναι πάλι. Πια εδώ μέσα έγινε το κόλτος. Οχο! Μαέστρο! Έλα να με βοηθήσεις, αυτός είναι πεσμένος. Έλα, πιάστε το σώμα. Έναν νόμο και εγώ από τον άλλο. Κυρία καθηγητά, κλείστε την πόρτα. Εδώ! Εδώ, κοντά στο τσάκι, φέρτε τον. Τι είναι αυτό, καλέ? Έχει ξεπαγιάσει. Εδώ, ακουμπήστε το εδώ πέρα, μαέστρο. Σιγά, ένα λεπτό. Έτσι, μπράβο. Θωμά, φέρε το κονιάκ, να συνέλθει. Όχι, κονιάκ. Άσε να ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Κάτι πρέπει να του έχει συμβεί, αυτά τα αίματα. Σε να έχει παλέψει. Φέρτε τον πιο κοντά στο τζάκι. Καλά λέτε. Ελάτε, βοηθήστε με. Μισό λεπτό. Μου έσφιξε το άτιμο το ζωντανό τα δόντια του και έχει ένα σαγόνι. Λίχος ήτανε. Ναι. Ο επισκέπτης. Μια αστυνομική ιστορία του Γιάννη Φίλιππα. Πρώτο μέρος. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Γιώργος Μοσχίδης, Αγνή Βλάχου, Ανδρέας Φιλιππίδης, Δήμητρα Δημητριάδου, Κέτη Παπανίκα, Νίκος Παγκράτης, Γιώργος Μπαγιώκης, Ρούλα Κιτσικοπούλου, Κώστας Κοντογιάννης, Αντώνης Λιώτσης. Μουσική επιμέλεια Δανάης Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δόμνας Ακατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλου. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Θεοδοσιάδη. Έκτακτο δελτίο Θιέλης. Από τη μετεωρολογική υπηρεσία ανακοινώνει. Γιατί το κλείσατε? Α, δεν μπορώ άλλο να ακούω για καταιγίδες και αποκλεισμούς. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Ναι, αλλά χρειάζεται ενημέρωση, δεν νομίζετε? Δεν καταλαβαίνω τι θα βγει με το να ακούμε μια φορά ακόμα ότι έχουμε αποκλειστεί από τα χιόνια. Λες και δεν το ξέρουμε. Εσείς τι λέτε, κύριε καθηγητά? Ό,τι και να πω, δεν αλλάζει τίποτα. Στον κύριο Δεξάκη πέστε το που θέλει να ακούμε συνέχεια νέα για να μας πάνε τα νεύρα. Μήπως είναι καλύτερο όμως να ακούμε τι συμβαίνει? Μπορεί να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι οι καλύτερες. Και εμείς ξέρουμε ότι είμαστε αποκλεισμένοι από τα χιόνια. Μπορεί να μας πούν πόσο θα κρατήσει αυτός ο καιρός. Μου έλεγε η Μάρο ότι έχει τύχει να αποκλειστεί αυτή η περιοχή και 15 μέρες ακόμα. Μάρο είναι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου. Ναι. Και ο Θωμάς όλο και όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου. Αλήθεια, Δεσποινής, εσείς γιατί αποφασίσατε τελικά να μείνετε εδώ? Φοβήθηκα να φύγω με τη Θύελλα όταν έφυγαν όλοι οι άλλοι και περίμενα να έρθουν να με πάρουν την άλλη μέρα. Κλείσανε όμως οι δρόμοι. Τελικά είναι περίεργη η δική σας η δουλειά. Το καλοκαίρι τρέχετε στη θάλασσα για φωτογράφηση και το χειμώνα στα βουνά. Α, εγώ είχα ένα γνωστό μανεκιάν Βελγίδα που την είχα ρίξει χειμώνα καιρό στη θάλασσα με τα ρούχα. Για να δείξουν, λέει, πόσο ανθεκτικό ήταν ένα ύφασμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Πολλές φορές έχω πέσει στη θάλασσα εγώ χειμώνα καιρό. Έχετε καμιά αλήφη που σας αλήφουν για το κρύο? Έξω έχω ακούσει ότι υπάρχει. Εδώ πέφτουμε έτσι. Τουλάχιστον να αμείβεστε αρκετά. Όπως όλες αυτές οι δουλειές στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι φοβερό. Θυμάμαι όταν τραγουδούσα, έπαιρνε ένα μεροκάματο που ήταν για γέλια. Κι όμως έχω ακούσει ότι οι τραγουδιστές παίρνουν τεράστια ποσά. Οι καλοί, ναι, πληρώνονται.
Θέλετε να πείτε ότι εγώ δεν ήμουνα καλή? Όχι, με συγχωρείτε. Αχ, εάν δεν πάθαινα από το λαιμό μου, θα ήμουν πάρα πολύ μεγάλη φίρμα τώρα. Αχ, μα πού είναι ο Θωμάς? Και η κυρία Μάρο εξαφανίστηκε. Θωμά! Θωμά! Θα ετοιμάζουν το φαγητό. Εσείς φωνάξατε, κυρία Αλφάνη? Ναι. Πού είσαστε, σας χάσαμε. Το Θωμά φώναξε. Καρφώνει μια λαμαρίνα που ξεκαρφώθηκε με τη θύελα, το υπόστη εγώ. Τι συμβαίνει? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Τέτοια ώρα. Μάρο, πού πας? Να ανοίξω. Γιατί? Φοβάμαι, δεν ξέρω. Όλο φοβάσαι εσύ. Καλησπέρα. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πώς βρέθηκες? Όπως βρίσκομαι κάθε βράδυ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αυτό ομολογώ δεν το περίμενα, μαέστρο. Ήρθατε με τέτοιο καιρό. Απόδειξε του πόσο απαραίτητη μου είσαστε. Α, είναι ανοιχτός ο δρόμος από το μοναστήρι. Ναι, δεν νομίζω όμως να μείνει και για πολύ ακόμα. Να σου πω κάτι, μαέστρο. Κατά βάθος ήμουν σίγουρος ότι θα έρθεις. Μη μου πεις, μαέστρο, ότι ήρθες τόσο δρόμο μες στη θύελα για να παίξεις σκάκι. Κι όμως. Άρα και απόψε θα έχουμε την καθιερωμένη μας παρτίδα. Ναι, μόνο που απόψε υπόσχομαι κάτι, κύριε καθηγητά. Μπα, τι? Ματ σε τρεις κινήσεις. Γιατί αυτό? Δεν έχουμε πει. Η θύελα αλλοιώνει την προσωπικότητά μου. Είδομεν. Καθίστε, η σκακέρα σας αναμένει. Μισό λεπτό. Κύριε Δεξάκη, το βιβλίο σας. Το διάβασες? Ναι. Διαφωνώ όμως ριζικά με τη θέση που παίρνει ο συγγραφέας. Είναι παλαιός δικαστικός, είναι αδελφός μου. Ναι, αυτό δεν θα με κάνει όμως να συμφωνήσω μαζί του. Μαέστρο, αργούμε, αρχίζουμε. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ λέω να φάτε νωρίς απόψε. Για ποιο λόγο? Μήπως έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Τι εκπλήξεις? Μήπως κοπεί κανένα καλώδιο με αυτή τη θύελα και μείνουμε χωρίς φως. Α, όχι τέτοια, ούτε να τα ακούω. Καλύτερα να τα ακούτε παρά να τα βλέπετε. Ξέρετε τι ωραία είναι χωρίς φως. Σκέτος τρόμος. Αχ, μη λέτε τέτοια. Λοιπόν, να ετοιμάσω. Όχι, όχι, όχι. Κάποιος ήρθε με αυτοκίνητο. Ουρουά. Κάτι συμβαίνει έξω. Καλό κι αυτό. Τώρα που έχουμε αποκλειστεί βρήκα να έρθουν όλοι. Περίμενε. Τι? Πρόσεχε, πρόσεχε. Ποιος είναι με αυτό τον καιρό? Άνοιξε λοιπόν. Είσαστε από ξενοδοχείου? Μάλιστα. Θέλουμε δύο δωμάτια για απόψε. Δυστυχώς. Θα πληρωθείτε καλά. Δυστυχώς δεν δίνω σε αγνώστους. Θα σου δώσω τα στοιχεία μου. Κάτω στο χωριό έχει ξενία. Στο ξενία μένουμε. Τότε γιατί ήρθατε εδώ? Ο δρόμος έκλεισε από τα χιόνια. Και εσείς τέτοια ώρα ήρθατε στην ερημιά? Θα με ανακρίνετε. Σας ζήτησα δύο δωμάτια. Αν δεν έχετε, δώστε μας ένα. Έλα, κυρία Μάρο. Δώσε στους ξένους. Η ταυτότητά μου. Γράψτε τα στοιχεία μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είστε ο δικαστής Δεξάκης? Μα με γνωρίζετε. Σας θυμήθηκα. Από πού? Από μία δίκη πριν 2 χρόνια. Και συγκρατείτε το πρόσωπό μου? Ναι, γιατί η δίκη αυτή με έχει απασχολήσει πολύ, όπως όλο τον κόσμο. Μόνο που εγώ ήμουν από αυτούς που συμφωνούσαν ότι ήταν δικαστική πλάνη. Δικαστική πλάνη? Μιλάω για την υπόθεση Νόλα. Εσείς δεν είσαστε στην έδρα? Ναι, 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 και πιστεύετε ότι ήταν δικαστική πλάνη, ε? Δεν σημαίνει ότι δεν το πιστεύω ακόμα. Αυτό ήρθατε να μου πείτε. Με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να σας θίξω. Λένα, εντάξει. Θες να πας στο δωμάτιο να ξεκουραστείς? Μαέστρο, να σε ρωτήσω κάτι. Αργότερα, αργότερα, γιατί κινδυνεύει η Βασίλισσα. Μα. Γεράσιμος Δήμας. Με συγχωρείτε. Με τον Ελευθέριο Δήμα έχετε σχέση? Θείος μου. Α, δηλαδή είστε γιος του Σοκράτη. Μάλιστα. Και ασχολείστε με τις βιομηχανίες σας? Μάλιστα. Κύριε Δήμα, τα πράγματά σας τα έχετε έξω? Δεν έχουμε πράγματα, αφού αποκλειστήκαμε. Μάκη, πήγαινε φέρε μου τον SSR από το αυτοκίνητο. Εντάξει. Ματ, χάσατε. Μάλλον. Ώστε ανιψιός του Ελευθερίου Δήμου. Τον γνωρίζεις? Α, με το θείο του κυρίου είμαστε συμμαθητές στο Πανεπιστήμιο της Χαϊντεβέργης. Α, και μετά έγινε βιομήχανος? Είναι ο αδερφός του. Α. Μα δεν το ακούει που χτυπάει, Μάρο. Επιτέλους, Μάρο, πού είσαι? Χίλια κομμάτια θα γίνω. Ναι, ποιος? Α, εσείς κύριε Ανθυπομήραρχε. Πού να φύγω? Εδώ έρχονται κι άλλοι. Αλήθεια? Πόσο θα κρατήσει? Σωστά που να ξέρετε. Τι? Όσο έχω τρόφιμα. Έχω και κονσέρβες. Μάλιστα. Καληνύχτα. Τι σου είπε, Μάρο? Αν θέλουμε τίποτα και ότι είμαστε αποκλεισμένοι και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Θέλετε τίποτα? Πάω να μαγειρέψω. Στείλε μου ένα κονιάκ με το Θωμά. Άλλος?
Και δυο ουίσκι με πάγο, παρακαλώ. Μάλιστα. Άλλο. Επιτρέπετε να έρθω μαζί σας. Στην κουζίνα. Ναι. Και δεν έρχεσαι. Τι κάνετε, ρίχνετε νερό στο τραχανά? Πρέπει να φτάσει για όλους. Δεν θα χαλάσει? Δεν έχει φόβο. Αυτό το έκανε χρόνια η γιαγιά μου. Όταν είμαστε μικροί, είμαστε 7 κουτσούβελα. Αντί να νερώνει το πρωινό, νέρωνε το γεύμα. Το πρωινό γιατί δεν το νέρωνε? Είχατε πολύ γάλα? Ποιο γάλα? Μετά το γάλα της μάνας μου ξανά δα γάλα στα 12 μου χρόνια. Το πρωί ξέρεις τι τρώγαμε? Μας έριχνε η γιαγιά μου μαύρο κρασί σε μια γαβάθα. Πέταγε μπουκούνες ψωμί μέσα και τρώγαμε. Ύστερα τα παπούτσια στον νόμο και για το σχολείο που ήταν στο άλλο χωριό. Γιατί τα παπούτσια στον νόμο? Τα κρεμάγαμε για να μην χαλάνε και να έχουμε να φοράμε στο σχολείο. Την έδωσα με σύρμα τη λαμερίνα. Καρφί δεν πιάνει. Ποιο θέρα είναι έτσι? Βάλε να πιεις ένα ποτό και βάλε μου και εμένα. Είδες φινείς? Όχι, ευχαριστώ. Άστινε. Είναι στην ηλικία που πίνουν άλλοι για αυτήν. Άντε στην υγειά μας. Μα δεν ακούτε τέλος πάντων? Τι να ακούσουμε? Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Θα έχει ξεπανιάσει. Καλό κι αυτό. Με τέτοιο καιρό βρήκανε να έρθουν όλοι. Όποιος και να είναι, ξεπάγιασε. Άνοιξε, Θωμά. Να δούμε ποιος είναι πάλι. Πια εδώ μέσα έγινε το κολλός. Πάει. Οχο! Μαέστρο! Έλα να με βοηθήσεις, αυτός είναι πεσμένο της κάτω. Έλα, έλα, πιάσου το σώμα. Ένα νόμο και εγώ από τον άλλο. Κυρία καθηγητά, κλείστε την πόρτα. Εδώ, εδώ, κοντά στο τσάκι, φέρτε τον. Τι είναι αυτό, καλέ? Έχει ξεπαγιάσει. Εδώ, εδώ, εδώ. Ακουμπήστε το εδώ πέρα, μαέστρο. Σιγά, σιγά, ένα λεπτό. Έτσι, έτσι, μπράβο. Θωμά, Θωμά, φέρε το κονιάκ να συνέλθει. Όχι, όχι, κονιάκ. Άσε να ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Κάτι πρέπει να του έχει συμβεί, αυτά τα αίματα. Σε να έχει παλέψει. Φέρτε τον πιο κοντά στο τζάκι. Καλά λέτε, καλά λέτε. Ελάτε, βοηθήστε με. Ελάτε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πονάς? Μου έσφιξε το άτιμο το ζωντανό τα δόντια του και έχει ένα σαγόνι. Λίχος ήτανε? Ναι, ναι. Κάτσε να σου καθαρίσω τα αίματα. Πιες, καλό θα σου κάνει. Νιώθεις καλύτερα? Ναι, ναι. Μα πού πήγαινες μέσα στη νύχτα? Εδώ ερχόμουν. Έλατε εδώ, να τον πάμε σε ένα κρεβάτι να συνέλθει και να δούμε τα τραύματά του. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν φτάσανε τα δόντια του βαθιά. Αντέχει αυτό που φοράω. Και εσύ, βρε άνθρωπέ μου, με αυτή τη θύελα ήρθες εδώ? Από πού έρχεσαι? Από το Καραούλι. Τόσα χιλιόμετρα με τα πόδια? Ναι. Γιατί? Για να προλάβω ένα φόνο που θα γίνει εδώ. Τι είπε? Φόνος που θα γίνει εδώ? Ναι. Είναι από το κρύο, παραμιλάει. Όχι, όχι, δεν παραμιλάω. Αυτό πάλι τι είναι, κύριε Δεξάκη? Μα πού να ξέρω. Μην με κοιτάτε έτσι. Ξέρω τι λέω. Ήθελα να προλάβω κάποιον που θα σκοτώσουν στις 12 εδώ μέσα. Τώρα αυτά γιατί μας τα λες? Με ρωτήσατε γιατί ήρθα. Επιμένεις ότι θα γίνει φόνος? Ναι. Ποιος θα σκοτώσει ποιον? Θα σας εξηγήσω. Μόνο να πληθώ και να καθαριστώ πρώτα, αν επιτρέπετε. Θωμά, δείξ' του που θα πληθεί. Έλα, 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 έλα. Έλα από εδώ. Έλα. Εντάξει, εντάξει. Έλα από, έλα μαζί μου. Μπορώ και ρωματάω μόνος μου. Αυτό πώς σας φαίνεται, κύριε καθηγητά? Για την ώρα χαρακτήριστο. Πρέπει να πάλεψε με λύκο. Και που ξέρετε ότι δεν πάλεψε με κάποιον άνθρωπο? Καλά λέτε. Μήπως έχει χτυπήσει κανέναν άνθρωπο? Μου φαίνεται άγριος. Πρέπει να προσέχουμε, Μάρο. Ήθελα να ξέρω πώς κάνετε έτσι. Τόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ. Κι αν έχει όπλο, εσείς τι λέτε? Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Αυτό είναι το άσχημο. Τι εννοείτε?
Μπορεί να είναι κάποιος δραπέτης, κάποιος... Μας είπε ότι ήρθε για να προλάβει κάποιο φόνο. Αυτό πάλι πώς σας φαίνεται? Μήπως το πει για να μας φοβήσει? Τίποτα δεν αποκλείεται, γι' αυτό ας έχουμε το νου μας. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή? Να ειδοποιήσουμε τη χωροφυλακή. Και τι να πούμε? Ήρθε ένας άνθρωπος που τον κυνηγάνε οι λύκοι. Ξέρουμε αν είναι όπως μας τα είπε. Μα γιατί αποκλείεται να λέει την αλήθεια? Δηλαδή θα γίνει φόνος εδώ μέσα? Αποκλείεται. Α, εγώ άρχισα να φοβάμαι. Χίλια δυο περνάνε από το μυαλό μου. Είναι πολύ περίεργα αυτά που μας είπε. Λέτε να μας καταφέρει όλους? Τόσοι άντρες είμαστε. Εσείς τι λέτε, κύριε Δεξάκη? Ό,τι και να είναι, δεν πρέπει να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Αυτό είναι εις βάρος μας. Πολύ σωστή συμβουλή. Εγώ τρέμω. Μάρο, κάνε μου έναν καφέ. Με συγχωρείς, αλλά βρήκες την ώρα να ζητήσεις καφέ. Γιατί? Στάσω να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω, αλλά... Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε πια. Λίγο τολμηρό αυτό που θα πω, αλλά καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί. Έναν... Μας αντιμετωπίζει πιο εύκολα. Ακριβώς. Λέτε να έχει όπλο? Πάντως στην πότα του είχε μαχαίρι. Το είδατε? Ολοφάνερο. Από αυτά που κρατούν οι κυνηγοί. Αν είναι οπλισμένος, τότε χαθήκαμε. Μπορείτε να με ψάξετε. Το κυνηγητικό μου όπλο το έχασα. Μου έσπασε η κάνη καθώς πάλευα με το λύκο και τον χτυπούσα. Κάντε τον κόπο να με ψάξετε. Εγώ, γιατί? Για να μην ανησυχεί η κυρία. Εγώ όχι, όχι, δεν σας ψάχνω. Τότε ηρεμήστε. Δεν είναι σίγουρο. Γιατί? Αν είχατε όπλο, μπορεί να το κρύψατε εκεί μέσα που πήγατε. Το ωραίο είναι ότι κινδύνεψα τη ζωή μου για να σας σώσω και εσείς αμφιβάλλετε για μένα. Εν πάση περιπτώσει, είπες ότι θα μας εξηγήσεις γιατί ήρθες. Ναι. Σ' ακούμε λοιπόν. Ακούστε. Εγώ μένω 5-6 χιλιόμετρα μακριά από εδώ στο Καραούλι. Έχω ένα κτήμα εκεί. Τηλεφωνιόμουν με ένα προμηθευτή μου στην πόλη. Ή μάλλον εγώ πήρα τηλέφωνο όταν άκουσα να μιλάνε δύο άνθρωποι στη γραμμή. Θα μου πείτε είμαι περίεργος. Έτσι μόνος καθώς ήμουνα εκεί πάνω μου φάνηκαν σαν συντροφιά αυτές οι δύο φωνές. Αυτό που άκουσα όμως δεν περίμενα να τα ακούσω. Μιλάγανε για κάποιο φόνο που θα γίνει απόψε στις 12 εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο. Α! Όσο να είναι, αναστατώθηκα. Τάχας. Κλείσανε το τηλέφωνο, έκλεισα κι εγώ το δικό μου και άρχισα να σκέπτομαι. Ύστερα από λίγο πήγα να πάρω τηλέφωνο να σας ειδοποιήσω. Αλλά η γραμμή ήταν κομμένη. Λέω τότε, ξεκίνα να εντοπίσεις τους ανθρώπους, να προλάβεις το κακό. Ξεκίνησα με το πόδι γιατί είναι κλεισμένος ο δρόμος. Μου επιτέθηκε λίγο πιο κάτω ένας λύκος και έφτασα ως εδώ να σας πω να λάβετε τα μέτρα σας. Τελείωσες? Ναι. Γιατί δεν τηλεφώνησες στη χωροφύλακη? Σας εξήγησα. Ήταν κλεισμένη η γραμμή. Εσύ είπες ότι ήθελες να τηλεφωνήσεις σε εμάς. Σε εσάς πρώτα, γιατί στη χωροφυλακή φοβόμουν. Μπορεί να με παίρνανε για τρελό. Από ποιο δρόμο ήρθες? Από τη στροφή της Καλόγριας. Πώς πέρασες από τις στροφές? Ξέρεις τι γίνεται στον δρόμο? Είναι κλεισμένος από τις ανασκαφές. Τότε πώς ήρθες? Έχει ένα μικρό ρουμάνι που περνάει από τη σπηλιά που είναι στον κρεμό. Και πέρασες από εκεί νύχτα? Ναι, τον ξέρω αυτό το δρόμο. Σπιθαμή προς σπιθαμή. Μάλιστα έχει ένα κυβότιο μεγάλο με εργαλεία από την από εδώ μεριά. Σωστά. Εμείς τα αφήσαμε. Λοιπόν. Τις φωνές. Τις θυμάσαι? Ναι. Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα. Και τι είπαν? Θα πληρώσει για ό,τι έκανε. Δεν κατάλαβα όμως αν μιλούσαν για άντρα ή γυναίκα. Θέλεις να σε πισέψουμε? Δικαίωμά σας. Εγώ πάντως έκανα το καθήκον μου σαν άνθρωπος. Αυτοί οι δυο κατάλαβες από πού τηλεφωνούσαν? Δεν μπόρεσα να καταλάβω αν ήταν ο άντρας από εδώ και η γυναίκα αλλού ή το αντίθετο. Δηλαδή ο ένας τηλεφωνούσε από εδώ. Έτσι κατάλαβα. Τι ώρα έγινε αυτό? Δεν κοίταξα ώρα. 7 με 8 περίπου. Εκεί μέσα. Πριν είπες ότι ήταν 8. Περίπου, γιατί όταν ξεκίνησα ήταν 8 και 10 με το δικό μου το ρολόι. Μάρο, τι λες? Εσείς είσαστε ο δικαστής. Εσείς θα βρείτε την άκρη. Τίποτα άλλο χαρακτηριστικό? Ναι, ναι. Τι? Κάτι έπιασα και στους δυο που μιλάγανε. Δεν θα το πω όμως. Θα αφήσω να μιλάτε για να βρω ποιος είναι. Άμα το πω θα φυλαχθείτε. Κάπως περίεργα όλα αυτά, Αν θέλετε τα πιστεύετε. Δηλαδή εμείς που ήρθαμε τελευταίοι είμαστε εκτός υποψίας. Δεν νομίζω. Γιατί? Μπορεί να τηλεφωνήσετε από κάπου και να ήρθετε... Για να σκοτώσουμε. Υποθέσεις κάνουμε. Ναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίζαμε κάποιον εδώ για να τηλεφωνήσουμε.
Όπως είδατε, δεν μας γνωρίζει κανένας. Μα τι λέτε. Αν ένας από εσάς τηλεφωνήθηκε με κάποιον από εδώ και πρόκειται για έγκλημα, δεν είναι τόσο αφελής να τον καλησπερίσει. Θα δείχνατε σαν άγνωστη. Αυτό θα αποδειχθεί αν γνωριζόμαστε. Ύστερα, γιατί να τα πούνε από το τηλέφωνο αυτοί οι δυο? Γιατί δεν περίμεναν κάποια διαβολική σύμπτωση να μπει ένας γείτονας στη γραμμή. Κι αυτό να ήταν, θα πρέπει να ήταν πολύ κουτοί άνθρωποι για να αναφέρουν το μέρος. Το μέρος υποτίθεται ότι το ξέρανε. Πώς λέγεται το ξενοδοχείο αυτό? Ρωτώντα. Θα λέγανε Ρωτώντα, λοιπόν. Ναι, δεν είπανε. Τότε πώς ξέρετε ότι μιλούσαν για μας? Γιατί είπαν. Θυμάσαι που καθόμαστε στο λύκο και το βλέπαμε? Πού να ξέραμε ότι στο σπίτι αυτό θα πάρουμε εκδίκηση? Ο λύκος είναι βράχος και μόνο το δικό σας σπίτι φαίνεται από εκεί. Όπως βλέπετε, ο κύριος είναι πανέτοιμος να αποδείξει το αληθές της ιστορίας του. Δηλαδή είμαστε όλοι... Πέστε τη λέξη. Ύποπτοι. Ακριβώς. Πάλι καλά που δεν με μπλέξατε. Ποιος το είπε? Δηλαδή? Τηλεφώνησες? Όλοι τηλεφωνήσαμε στις 7 που άνοιξε η γραμμή. Άρα όλοι ύποπτοι. Να ρωτήσω κάτι. Πού ξέρουμε ότι ο κύριος δεν ήρθε να μας τα πει όλα αυτά για να μπει εδώ και να σκοτώσει κάποιον? Μπορεί εσύ να μιλάγεις στο τηλέφωνο. Αυτό πιθανόν. Α! Τι πάθατε? Τι έγινε? Με τρόμαξε το φως που αναβόσβησε. Συνηθισμένα πράγματα. Όταν έχει θύελα, όλο έτσι κάνει. Κύριε, αν πρόκειται να αναστατώσει τη ζωή σας η παρουσία μου, μπορώ ακόμα και να φύγω. Βέβαια, αυτό είναι λίγο αδύνατο. Μπορείτε όμως να με κλειδώσετε σε ένα δωμάτιο και έτσι εξασφαλίζεστε. Αυτό ίσως να εξυπηρετήσει μάλιστα κάποιον από εσάς. Όποιον ή όποια σκοπεύει να εγκληματίσει απόψε. Όχι. Προτιμότερο να καθίσεις μαζί μας. Να βάλω να φάτε. Έχει περάσει η ώρα και αργήσατε απόψε. Λίγο επικίνδυνο αυτό, δεν νομίζετε? Γιατί? Αν αληθεύουν τα όσα μας είπε ο επισκέπτης, η δολοφονία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του φαγητού με δηλητήριο. Αν είναι βέβαια η κυρία Μάρο η δολοφόνος, ή αν κάποιος μεταχειριστεί τη Μάρο ή το Θωμά σαν οργανό του. Προτιμώ να μην απαντήσω και ρωτάω. Ποιος θα φάει? Εγώ δεν πεινάω. Ενεργείτε προληπτικά. Κυρία Μαντέ, θα σας ακολουθήσω. Και ο Τραχανάς? Θα φάνε οι άλλοι. Ποιοι θα φάνε? Όπως βλέπετε, ο φόβος μπήκε για καλά στη ζωή μας. Θα μείνουμε νηστικοί. Δεν θα φάει κανείς, δηλαδή? Αν δοκιμάσεις πρώτη τον Τραχανά, παρουσία μας, και δεν πάθεις τίποτα. Τώρα γιατί μου βάζετε τέτοιες ιδέες, μου λέτε? Αν έχει τίποτα ο Τραχανάς, θα την πάθω εγώ. Ένα μικρό πρόβλημα μας έμπλεξε όλους. Κανένας μας δεν ρισκάρει, από ό,τι καταλαβαίνω. Προτείνω μια λύση. Θα πάει η Μάρο μόνη της μέσα, θα φτιάξει τσάι, αφού πλύνει καλά την τσαγέρα. Θα το φέρει, θα πιει πρώτη και ύστερα θα ακολουθήσουμε όλοι. Γιατί θα πιω πρώτη? Γιατί θα είσαι σίγουρη. Θα είσαι μόνη σου στην κουζίνα. Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά. Δεν πάει ένας από εσάς μόνος του? Να πάω εγώ. Όχι, όχι. Θα πιω πρώτος. Προτιμώ η Μάρο. Πήγαινε λοιπόν, Μάρο, εσύ μόνη σου στην κουζίνα. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Και ο Θωμάς θα ετοιμάσει τα σερβίτσια. Εσύ τι λες, μαέστρο? Είναι αστείο όσο και τραγικό. Μάλλον έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, έτσι καθισμένοι όλοι γύρω από το τραπέζι, μοιάζουμε με τους υπότες της στρογγυλής τραπέζης. Και τώρα, κυρία Μάρο, θα σερβίρεις σε όλους, θα πιεις πρώτη και δεν θα φύγεις από εδώ. Γιατί? Γιατί υπάρχει περίπτωση, αν έχει δηλητήριο, εσύ να σωθείς. Γιατί θα έχεις πάρει αντίδοτο και θα προκαλέσεις εμετό. Επιτέλους, κύριε, τα νεύρα μας. Αν βρίσκεται ότι δεν μιλάω σωστά, τότε... Προλαμβάνετε το κάθε τι. Σίγουρα κάνετε δύσκολη τη ζωή του υποψήφιου δολοφόνου. Σταματήστε αυτή τη συζήτηση, να χαρείτε. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, κυρία Μάρο, σερβίρισε σε όλους? Μάλλον. Ωραία. Τώρα, ποιες? Τελικά βαλθήκατε να με τρελάνετε? Ορίστε. Ήπια.
Ωραία. Θα περιμένουμε 3 λεπτά. Το τσάι δεν πίνεται κρύο? Όχι, από αυτά στα συνθήκες. Τελικά, ο κύριος ήρθε να μας ειδοποιήσει όπως μας λέει και μας αναστάτωσε κυριολεκτικά. Λυπάμαι, κυρία μου, που διακινδύνευσα τη ζωή μου για να σώσω κάποιον από εσάς. Μιλάτε πάντως σαν να είναι γεγονός τελεσμένο η απόπειρα δολοφονίας. Αν ακούγατε το τηλεφώνημα όπως εγώ, σίγουρα θα είχατε διαφορετική γνώμη. Κι αν αυτοί που τηλεφωνούσανε έκαναν φάρσα? Φάρσα σε ποιον? Σε μένα που ήξεραν πρώτον ότι θα σηκώσω το ακουστικό και δεύτερον ότι θα μπω στη γραμμή τους. Το τελευταίο μάλιστα, και να το θέλεις δεν μπορείς να το πετύχεις. Μπήκα τελείως τυχαία στη συνδιάλεξή τους. Κοίτα τι μου κάνατε με αυτά που λέτε. Σαν να υδρώνω. Δεν φαντάζομαι να... Εγώ θα σας κάνω παρέα, θα πιω. Η Δεσποινής βλέπω δεν φοβάται και δείχνει πολύ σίγουρη. Ίσως της φαίνονται αστεία όλα αυτά. Αστείος μου φαίνεται αυτός ο τρόπος δολοφονίας. Μα γιατί? Μα είναι απλό. Ο υποψήφιος δολοφόνος δεν θα διάλεγε αυτόν τον τρόπο, μια και δεν είναι συνηθισμένο να πίνουμε τσάι αυτή την ώρα. Α, σωστό αυτό που είπε η Δεσποινής. Τώρα αποφασίσαμε να πιούμε τσάι. Πού θα το ήξερε? Ναι. Υποτίθεται ότι είναι κάποιος από εμάς. Οπότε του προσφέρεται η ευκαιρία. Λίγο δύσκολο. Γιατί τουλάχιστον αυτές τις στιγμές τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα. Ίσως ο ερχομός του κυρίου μας έσωσε. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ. Γιατί αυτός που λέτε διάλεξε τη σημερινή μέρα? Κάποια θα διάλεγε. Λέτε αυτός, που σημαίνει ότι θεωρείται τον υποψήφιο δολοφόνο αρσενικό. Ο κύριος όμως είπε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν αυτός που μιλούσε από εδώ ήταν άντρας ή γυναίκα. Ο κύριος είπε και κάτι άλλο, αν θυμάμαι καλά. Έχει ορισμένες ενδείξεις ή στοιχεία των 2 συνομιλητών του τηλεφωνήματος που θα τον οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Μήπως μπορεί να μας διαφωτίσει τώρα? Μερικά βήματα έχω κάνει. Όχι με βεβαιότητα. Θα σας απαντήσω το πρωί. Ο κύριος δικαστής παίρνει αντίδοτο για δηλητήριο από αυτό το κουτάκι. Δυστυχώς είναι ζαχαρίν. Μπορώ να τις δω? Αμερικάνικη είναι? Ναι. Να πάρει η οργή ηλίθιε, τι μου έκανες? Με συγχωρείτε. Μα δεν έχω άλλες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αφού του πέσανε το επισκέπτη μας, θα τις μαζέψουμε. Μη σκύβετε εσείς, κύριε καθηγητά. Όχι, να βοηθήσω κι εγώ. Όχι, όχι, τις μαζεύουμε εμείς. Θωμά, Θωμά, κοίταξε, έχει να εκεί μια κάτω στο πόδι του τραπεζιού. Πιάστε. Ας την, Θωμά, την πιάνω εγώ. Γιατί την έριξες στο φιλιζάνι σου? Θέλω να δω πώς είναι. Θωμά, σε παρακαλώ, μου φέρνεις ένα άλλο κουταλάκι. Μα τι κάνουν όλοι εκεί κάτω από το τραπέζι? Μαζί με τις ζαχαρίνες. Ελπίζω να μην χάθηκε καμία. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη. Τελικά αποδείχθηκα πως είμαι πολύ αδέξιος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καθίστε. Συγγνώμη. Αλλάζω θέση. Σημασία έχει. Εντάξει, κύριε Δεξάκη. Ναι, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας. Το κουταλάκι σας, κύριε καθηγητά. Πειράζει που κάθισα στη θέση σου? Όχι. Κάθισε εκεί, Θωμά. Μάλιστα. Μπορούμε να πιούμε τώρα το τσάι? Έχουμε λίγο καιρό ακόμα μέχρι να πεθάνουμε. Λυπάμαι, αλλά το πνεύμα σας είναι φθηνό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πολύ φοβάμαι ότι κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τους καλούς μας τρόπους. Μάλλον να αποκαλύψουμε τους πραγματικούς μας εαυτούς. Εγώ είμαι κόρη Παρίδη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ζητάτε βοήθεια από την καταγωγή σας. Το ήξερα ότι με ζηλεύετε. Απόψε το διαπίστωσα. Ας ηρεμήσουμε. Και ας ευχηθούμε να μην είναι εξωτερικός εχθρός. Γιατί τότε το ότι έχουμε φως είναι μειονέκτημα. Γιατί? Γιατί μπορεί κάλλιστα να χτυπήσει απ' έξω από το τζάμι. Οπότε. Θωμά, τράβα τις κουρτίνες. Α, πολύ σωστή σκέψη. Μην κάθεσαι, σε παρακαλώ, Θωμά. Μάλιστα. Η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα. Αυτό τώρα είναι χιούμορ? Σας ενοχλεί? Ναι. Γιατί εμείς έτυχε να αποκλειστούμε και ζητήσαμε καταφύγιο για ένα βράδυ. Τι σας χρωστάμε λοιπόν να τραβάμε αυτό το μαρτύριο? Να επαναλάβω ότι υπεύθυνος είναι ο τελευταίος επισκέπτης. Κύριε Αμάρο, με θέλετε τίποτα άλλο? Πού πας? Να φάω. Και δεν φοβάσαι? Θα φάω κονσέρβα. Α. Σωστά. Να η λύση. Η σωστή λύση από το Θωμά.
Τώρα δηλαδή τι θα κάνουμε? Ό,τι θέλει ο καθένας. Το πιθανότερο όμως είναι να κοιμηθούμε. Εγώ πώς θα κοιμηθώ μόνη μου? Όπως κοιμάστε κάθε βράδυ. Απόψε φοβάμαι. Ο φόβος σας μας εξυπηρετεί. Γιατί? Γιατί υπάρχει πρόβλημα που θα κοιμηθεί ο μαέστρος. Εσείς που θα κοιμηθείτε? Όπου να είναι. Αυτός τώρα πού πάει? Μέσα. Καλέ, είδατε ό,τι είδα? Κατακίτρινος ήταν. Ήταν σκυφτός, σαν να πονάει. Θα δούμε. Τελικά τα καταφέρατε. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Φοβάμαι να κοιμηθώ μόνη μου. Ο μαέστρος είναι λύση. Μα τι λέτε τώρα, είναι σωστό? Τότε ακούστε, να κοιμηθείτε αφού κλειδώσετε το δωμάτιό σας. Παπαπαπαπα, θα τρελαθώ όλη νύχτα. Όσο το σκέφτομαι μόνη μου, ύστερα από όλα αυτά που έγιναν. Εσείς, Δεσποινής, έχετε πρόβλημα? Κανένα. Βέβαια, είναι πρόβλημα το που θα μείνει ο μαέστρος. Σε μένα. Κι εγώ. Πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε. Δεν ξέρω. Μάρο, εσύ θα κοιμηθείς? Τι άλλο να κάνω? Εγώ ξυπνάω στις 6. Κυρία Μάρο, αυτός εκεί μέσα δεν είναι στα καλά του. Τι έχει? Βογγάει, λίγο ψυχάει. Τον φοβάμαι. Θα κρύωσε. Τι θα κρύωσε? Αυτός θα θυνάξει. Αυτό μας έλειπε. Να έρθω κι εγώ. Κύριε Δεξάκη, αυτό τι είναι πάλι? Θα δούμε. Αρκεί να είμαστε ήρεμοι. Μεταξύ μας πρέπει να βοηθηθούμε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Πήρατε το διπλανό δωμάτιο από μένα? Το πρώτο, όπως ανεβαίνουμε. Εγώ μένω στο δεύτερο, θαυμάσια. Όσο να είναι, θα νιώθω πιο άνετα ξέροντος ότι έχω από τη μια εσάς και από την άλλη τον κύριο καθηγητή. Μα τι λέτε να έχει συμβεί? Θα μάθουμε. Σταματήστε. Θωμά, τι έγινε? Είναι χάλια αυτός. Πάει πάνω κάτω συνέχεια. Ο μαέστρος λέει ότι είναι δηλητηρίαση. Δεν θα πειράξεις τίποτα, Θωμά. Να αφήσω το δικό σας. Να μαζέψω τα άλλα σερβίτσια. Να μην μαζέψεις τίποτα. Γιατί? Αν είναι δηλητηρίαση, καλύτερα να μην πειράξεις τίποτα. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Αν έχει δηλητηριαστεί ο επισκέπτης, ναι, καλό είναι να μην μετακινηθεί τίποτα. Μπράβο, πονηριά. Η Δεσποινής, βλέπω, έχει αστυνομικό δαιμόνιο. Δεν πάτε για ύπνο. Εσείς θα καθίσετε. Ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Μήπως έχει κανείς... Πώς πάει λοιπόν, μαέστρο? Καλά, δεν μου λέτε μήπως έχει κανείς μαζί του καρβουνάκια? Τι καρβουνάκια? Ζωικό άνθρακα, για τη δηλητηρίαση. Μήλο αν έχετε να του δώσετε. Και γάλα, έχω ακούσει ότι κάνει καλό. Κατάλαβα. Αυτό τι σας λέει πάλι με αυτό τον άγνωστο? Ανεξήγητο. Από το ίδιο τσάι πιαμε όλοι. Ευτυχώς που έγινε έτσι, γιατί θα λέγαμε ότι τον δηλητηρίασε κάποιος. Ποιος δηλαδή? Ίσως αυτός που φοβότανε ότι θα τον αποκαλύψει. Τελικά, να μου το λέγανε ότι θα μου συμβούν όλα αυτά απόψε εδώ, δεν θα το πίστευα. Όλα είναι πιθανά στη ζωή. Και βασικά τα απρόπτα. Εγώ ειλικρινά σας λέω, αύριο το πρωί θα φύγω. Αν ανοίξουν οι δρόμοι, βέβαια. Δεν το βλέπω, τουλάχιστον για αύριο. Με συγχωρείτε. Τι έγινε, κυρία Μαρό? Μισό λεπτό. Αυτό μας έλειπε. Τι έγινε πάλι? Δεν έχει γραμμή. Για να δω. Τι να δείτε, είναι κομμένη η γραμμή. Δεν δίνει σήμα. Καλό κι αυτό. Πω, αυτό μας έλειπε. Και αυτός είναι πολύ άσχημα μέσα. Δεν κρατιέται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εσύ τι λες? Αν τον δηλητηρίασαν, τους έρχονται όλα βολικά. Κάντε μας χώρο. Πού τον πάτε? Σε ένα δωμάτιο να ξαπλώσει, ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Σιγά, μαέστρο. Ένα. Αρχίζω να ανησυχώ πολύ. Αχ, μην το λέτε αυτό, γιατί θα λιποθυμήσω. Τέτοια περιπέτεια κι αυτή. Η νύχτα θα μου φανεί ατελείωτη εμένα. Ηρέμησε, Λένα, μη φοβάσαι, κάτι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε? Είμαστε αποκλεισμένοι, το σκέφτεστε αυτό? Είναι τόσα χιλιόμετρα το χωριό, ακόμα και το καταφύγιο. Ήθελα να ξέρω, αυτή η κυρία εδώ βρήκε να χτίσει το ξενοδοχείο. Δεν το χτίσε η Μάρο. Το βρήκε από έναν παλιό βαβαρό. Και αυτός στην άκρη του κόσμου το έχτισε. Θέλω να ξέρω τι κάνουν οι άλλοι απάνω. Βάλε την πρίζα να ψήσει, σόμπα, Θωμά. Αυτό κάνω. Υδρώνει πολύ. Μάνα. Θα τον κανονίσω εγώ τον Γιώργο. Θα τον προστατεύσω. Είναι...
Είναι καλά. Καίει ο ήλιος. Αλλά δεν πειράζει. Άρχισε το παραμιλητό. Αυτό είναι επικίνδυνο. Φοβάμαι ότι είναι ψευδαισθησιακά συμπτώματα. Δηλαδή. Σίγουρα δηλητηριάστηκε. Λένε ότι αν κάνει σε μετό. Γλιτώνει. Αυτό όμω δεν σταμάτησε. Το σφιγμό του κοιτάζει, μαέστρο. Επικίνδυνη βραδικαρδία. Τι νιώθει. Πού να μιλήσει. Πού όπου χτύπη. Τώρα έφτασε του 200. Αυτέ οι συναλλαγέ είναι επικίνδυνε. Καμιά έλεση δεν έχετε. Πού να τη βρω. Εσείς ξέρετε πολλά από ιατρική βλέπω. Σπούδαζα γιατρός, αλλά διέκοψα. Πριν γίνεται μανεκέν. Ναι. Πρέπει να μεταφερθεί αμέσως. Με ποιο τρόπο. Για ποια μεταφορά μιλάτε τώρα. Μας έχει θάψει το χιόνι. Κάτι λέει. Ναι. Δώσ' μου το όπλο μου. Με το όπλο θα προλάβαινα. Ναι, τώρα. Αδελφέ μου, τι έκανα. Δεν πρόλαβα. Με συγχωρείς. Αναπνέει. Δυστυχώς. Όχι. Γιώργη. Μέσα στα χέρια μας και δεν προλάβαμε. Χριστιανά. Πέθανε. Όχι. Κυρία μου. Λιποθύμησε. Λίγο νερό γρήγορα. Αχ, δεν αντέχω. Δεν αντέχω, θα λιποθυμίσω κι εγώ. Ψυχραιμία, παρακαλώ, ψυχραιμία. Δεν μου λέτε. Αυτό το καινούργιο. Τι ήτανε πάλι. Η θάνατος. Η δολοφονία. Θα δούμε. Κύριε Δεξάκη, τι είπατε. Ο θάνατος του επισκέπτη μπορεί να είναι δολοφονία. Ναι. Δεν αφήνετε αυτή τη συζήτηση να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Τι έγινε εδώ. Λιποθύμησε η κυρία. Λίγο εθέρα. Πού έχετε. Μισό λεπτό. Δεν νιώθω καλαμάκι. Λένα, σε παρακαλώ, κάνε κουράγιο να δούμε τι μας συμβαίνει. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Όσο σκέφτομαι ότι έχουμε ένα νεκρό μέσα σε αυτό το χώρο. Ο νεκρός δεν είναι επικίνδυνος. Επικίνδυνος είναι ο δολοφόνος. Που σίγουρα υπάρχει σε αυτό το χώρο. Μα γιατί επιμένετε τόσο πολύ να μιλάτε για δολοφόνο. Έφερα με μητέρα. Μισό λεπτό. Ηρώ, κυρία, ηρώ. Συνέρχεται. Τι έγινε. Δεν βλέπεις. Λιποθύμησε. Ναι, όταν άκουσε ότι πέθανε ο επισκέπτης. Είναι πραγματικά τραγικό. Μαέστρο, έκλεισε την πόρτα. Ναι. Τι έγινε. Τίποτα. Είσαι καλύτερα. Ναι. Μαέστρο, τι έγινε. Τι να γίνει. Πέθανε αλήθεια. Δυστυχώς. Και τώρα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τη χωροφυλακή. Αφού η γραμμή έχει διακοπεί, δεν έχουμε τηλέφωνο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Τι θα κάνουμε. Καταρχήν, διατηρήστε παρακαλώ την ψυχραιμία σας όλοι. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μας λέτε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας όταν είμαστε αποκλεισμένοι με ένα νεκρό στον ίδιο χώρο και αποκομμένοι από τον άλλο κόσμο. Πέστε μου. Δεσποινής μου, έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όμως. Κύριε καθηγητά, δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τέτοια ώρα και μια τέτοια νύχτα, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Ειλικρινά. Είναι ζήτημα αν θα αντέξουν τα νεύρα μου. Όλη μέρα στέκομαι με ηρεμιστικά. Γιατί τόσο πανικός. Ρωτάτε γιατί. Είναι δυνατόν. Έχουν γίνει τόσα εδώ μέσα. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω βέβαια. Είχαμε ένα ξαφνικό συμβάν. Είχαμε το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Αλλά από εκεί και πέρα μεγαλοποιήσαμε τα πράγματα. Ο άγνωστος που ήρθε αντί να μας σώσει, μας έβαλε σε ένα παιχνίδι τρόμου και εκνευρισμού. Εσείς, σαν δικαστικός, κύριε Δεξάκη, τι λέτε να κάνουμε. Αυτή την ώρα και έτσι αποκομμένη δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να σας πω, ίσως τα πράγματα να μην ήταν τόσο δύσκολα αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα του τηλεφώνου. Σε αυτό έχετε. Δεν νιώθει κανείς πιο έντονο τον αποκλεισμό. Μα τι λέτε τώρα, είναι φοβερό. Να είμαστε αποκλεισμένοι από τα χιόνια. Να έχουμε ένα νεκρό και από πάνω να μην λειτουργεί το τηλέφωνο. Για να επικοινωνήσουμε με τη χωροφυλακή. Αυτά μας τα είπατε. Σταματήστε να τα επαναλαμβάνετε γιατί θα τρελαθούμε. Τόσο πολύ πια.
όταν δεν είναι κανένας ανέστητος. Μόνο που αυτό δεν είναι ευαισθησία, είναι ή φόβος ή ανασφάλεια. Άντε να μην σου πω τίποτα. Λένα, σε παρακαλώ. Φοβάσαι μην προσβάλλω τη Δεσποινίδα. Ηρέμησε. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Χρειάζεται δύναμη χαρακτήρος. Την ακούτε, πέστε μου την ακούτε. Έχει δίκιο η Δεσποινής. Εδώ τρέμω. Σκέπτομαι να πάρω πάλι ηρεμιστικά και αυτή μας κάνει την ψύχρεμη. Δεν είμαι αυτή. Μπο, τι είσαι, μανεκέν. Γι' αυτό πρέπει να σου μιλάμε διαφορετικά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό να ψυχραθούμε μεταξύ μας. Έτσι νομίζω, βέβαια. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά? Ναι, δυστυχώς τέτοιες ώρες ο άνθρωπος βγαίνει εκτός εαυτού. Να πάρει οργή. Τίποτα, Μάρο. Νεκρή γραμμή. Με αυτή τη θύλα θα κόπηκε κανένα καλώδιο. Και βέβαια, απόψε αποκλείεται να το επισκευάσουν. Λοιπόν, τι θα κάνετε? Θα πάτε να κοιμηθείτε? Αν θέλεις, πήγαινε εσύ. Εσείς θα μείνετε εδώ? Ναι. Γιατί? Θέλω να σβήσω τα φώτα. Τα φώτα σε μαράνανε. Καταλαβαίνεις ότι απάνω είναι ένας νεκρός. Ποιος πάει να κοιμηθεί λοιπόν? Πες μου ποιος. Και όλη νύχτα εδώ μέχρι το πρωί θα ξυλιάσετε. Θα κρατήσουμε τον Τζάκι αναμένο και ο Θωμάς θα φέρει ξύλα και κουβέρτες να σκεπαστούμε. Ο Θωμάς πρέπει να πάει επάνω να σας φέρει κουβέρτες. Εσείς δεν θέλετε να ανεβείτε? Μα είναι η δουλειά του αυτή. Και η δική σας να κοιμηθείτε στα δωμάτια σας. Δηλαδή, Μάρο, δεν μπορώ να μείνω εδώ με μια κουβέρτα? Όχι. Ούτε το Τζάκι μπορώ να το καίω όλη τη νύχτα. Ούτε σας βέβαια να σας έχω εδώ. Απαγορεύεται αυτό? Μάλιστα. Από ποιον? Από τον κανονισμό του ξενοδοχείου. Και τον κανονισμό ποιος τον έφτιαξε? Εγώ. Νομίζω ότι είναι μια ειδική βραδιά απόψε, Μάρο. Άμα κλείσουμε τον νεκρό στο δωμάτιο που είναι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μα το λέτε αληθινά, κυρία μου? Να κοιμηθώ εγώ σε ένα δωμάτιο και θα ξέρω ότι δίπλα είναι ένας νεκρός? Πού ξανακούστηκε? Και εδώ? Είναι διαφορετικά. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, το σημαντικότερο. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι, ναι, δίνουμε κουράγιο ένας στον άλλον. Και αυτό, αλλά κάτι πιο σημαντικό που ίσως σας διαφεύγει. Τι? Αν συμφωνήσουμε ότι ο επισκέπτης δολοφονήθηκε, κάποιος τον δολοφόνησε. Και βέβαια, κάποιος από εμάς. Άρα μεταξύ μας υπάρχει κάποιος δολοφόνος. Άλλος ένας πρόσθετος λόγος λοιπόν να θέλουμε να μείνουμε όλοι μαζί. Μα καλά. Πιστεύετε ότι τον δολοφονήσανε? Σίγουρα δηλητηριάστηκε. Είσαστε σίγουροι? Κοιτάξτε, αυτά τα ψευδαισθησιακά συμπτώματα που είχε, με την επικίνδυνη βραδικαρδία, απότομη ταχυκαρδία, αυτά είναι συμπτώματα δηλητηριάσεως. Εσείς πού τα ξέρετε όλα αυτά? Έτυχε να τα μάθω. Α. Τελικά θα μείνετε όλοι εδώ? Ίσως είναι το καλύτερο. Αρκεί να μας φέρει μερικές κουβέρτες ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν έχει δικαίωμα να φοβηθεί, ούτε και να αρνηθεί όπως κι εγώ. Θωμά, να έρθω μαζί σου κι εγώ παρέα? Δεν χρειάζεται, θα πάω εγώ. Πάμε, Θωμά. Τελικά, η γυναίκα αυτή δεν φοβάται τίποτα. Όλοι οι άνθρωποι που τα έχουν καλά με τον εαυτό τους δεν φοβούνται. Άκου, σταμάτα να δίνεις συμβουλές και να κάνεις την έξυπνη, γιατί θα σου πω τίποτα. Λένα. Μπα, άρχισε να σηκώνεις φωνή για να αποδείξεις τον ανδρισμό σου. Λένα, πάψε. Γιατί να πάψω? Γιατί έτσι θέλω. Προσπαθείς να δείξεις τους άλλους ότι είσαι άνδρας, ε? Ο ανδρισμός φαίνεται από άλλα πράγματα. Καλύτερα να ήσουν αλλού άνδρες. Λένα, δεν θα κρατηθώ άλλο. Τόσο το χειρότερο για σένα. Θα μάθουν κι άλλοι πόσο ανίκανος είναι αυτός ο ωραίος άνδρας με τα πολλά λεφτά που έχει πάντα δίπλα του ωραίες γυναίκες. Με συγχωρείτε, διατηρήστε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε τις καθαρά ιδιωτικές συζητήσεις. Σταμάτησε. Εμπρός. Ακούστε. Αν είναι κάποιος στο τηλέφωνο, βοηθήστε μας. Ειδοποιήστε τη χωροφυλακή να έρθει αμέσως στο ξενοδοχείο ρωτώντα. Ναι, ρωτώντα. Έχει γίνει φόνος. Ακούτε? Φόνος. Εμπρός. Μάμα, είναι κομμένη η γραμμή. Πώς θα σας ακούσω? Όχι. Άκουσα κάποια φωνή. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, αν μ' άκουσαν εμένα, δεν ξέρω. Πρέπει όμως, ελπίζω. Μετά την ελπίδα, ο πόνος είναι πικρός. Και μετά την αδικία. Τι θέλετε να πείτε?
Εσείς που απονέμετε δικαιοσύνη το ξέρετε. Πολύ δύσκολο να απονέμεις δικαιοσύνη. Και τραγικό να κάνεις λάθη. Δύσκολο κάτι τέτοιο. Μα μην το λέτε αυτό. Πολλές φορές έχουν γίνει δικαστικές πλάνες. Από πού σας έχει κολλήσει τέλος πάντων αυτή η μανία? Δεν είναι μανία, είναι βεβαιότης ότι τότε καταδικάσατε άδικα την Όλα. Μη μιλάτε έτσι, Δεσποινής, για ένα παλιό δικαστικό. Μα εσάς τι σας ενοχλεί? Αυτά τα λένε για όλους όσους φτάνουν κάπου. Και για σας. Τι θες να πεις, μαέστρο, για μένα? Έχεις τίποτα εναντίον μου? Πώς μιλάς έτσι, πες μου. Αν έχεις κάτι να πεις, πες το. Τι ξέρεις? Δεν μου χρειάζεται να ξέρω τίποτα το ιδιαίτερο. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς παίρνονται οι υποτροφίες που πήρες και η θέση σου. Ξέρω ότι για να φτάσεις εδώ που έφτασες, πέρασες από μια κολυμβήθρα και σε ξαναβαφτίσανε. Σε κάνουν όπως θέλανε να είσαι. Α, γιατί αυτό το μίσος, μαέστρο? Σε νόμιζε φίλο μου. Εμένα με νόμισες. Εσύ πιάστηκες ποτέ φίλος? Σε ρωτάω. Απάντησε μου. Προτιμώ να μην απαντήσω. Γιατί ξέρεις ότι δεν έχεις τι να πεις. Όπως δεν έχετε όλοι σας. Όλοι κάτι κρύβετε. Όλοι κάτι κάνατε. Για να φτάσετε εκεί που υποτίθεται ότι φτάσατε κοινωνικά. Τα λες. Τα λες όλα αυτά επειδή δεν έφτασες πουθενά. Συμφωνώ ότι με τα δικά σας κριτήρια και με αυτό που νομίζετε εσείς φτάσιμο, δεν έφτασα. Όμως δεν έφτασα γιατί δεν θέλησα να πουλήσω την ψυχή μου στον σατανά. Όχι επειδή δεν είχα προσόντα. Προτίμησα να γίνω μαέστρος σε αυτή την ασήμαντη επαρχιακή γορδία παρά να φτάσω κάπου ψηλά και να μην τολμάω να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Θα πάρετε τώρα τις κουβέρτες. Εσύ, Θωμά, να μιλάς καλύτερα και με μεγαλύτερη ευγένεια. Ακούς? Ναι, τον τελευταίο καιρό, Θωμά, όλο μουρμουράς και η δουλειά σου είναι να υπακούς. Γι' αυτό πληρώνουμε. Όλοι με μένα τα βάζετε. Λες πολλά και δεν κάνει. Πήγαινε μέσα. Τώρα δεν με χρειάζεστε. Πήγαινε μέσα. Καλή, τι αυθάδηση είναι. Τελικά θα μείνετε εδώ? Μάλλον. Η Χριστιάνα πού είναι? Μέσα. Πάει να παρηγορήσει το Θωμά. Τι κάνεις, Θωμά? Μια ζωή αυτό ρωτάω. Τι κάνω? Στενοχωρέθηκες που σου μιλήσανε έτσι? Μια ζωή μου μιλάνε. Μου μιλάνε εδώ, μου μιλάνε στην Αυστραλία. Παντού μου μιλούσανε. Και αν τολμήσει κανένα τους σηκώσει λίγο τη φωνή, μου βαίνονται. Ξέρω εγώ τι θέλουν όλοι αυτοί. Με το ποτό δεν βγαίνει τίποτα. Με το ποτό δεν βγαίνει, με τις φωνές δεν βγαίνει. Με τι βγαίνει? Με τον αγώνα. Τον αγώνα. Αυτοί τα θέλουν όλα δικά τους. Εγώ τίποτα? Αυτό αξίζει. Τι αξίζει? Που σήκωσα μια φορά κεφάλι στην ξενιτιά και με πετάξαν από τη δουλειά. Δεν με έπαιρνε κανένας ύστερα. Ξέρω. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Μονάζιγα δικά τους. Θωμά, τι κάνεις εδώ? Τι να κάνω? Τους άκουσες πώς μου μιλούσανε? Αυτό λες εσύ? Να ακούσεις μέσα πώς μιλάνε μεταξύ τους. Τρώγονται σαν τα σκυλιά. Κύρα Μάρο, ξέρεις τι θέλουν όλοι αυτοί? Ένα ντενεκέ πετρέλαιο και να τους κάψω. Και τι θα βγάλεις? Οι άλλοι που θα έρθουν θα είναι καλύτεροι? Ησυχάσανε μέσα? Τι να ησυχάσουνε? Ο φόβος τους ξέσπασε σε καυγά. Αυτή η κυρά η Ρο κάνει σαν ιστερικιά. Αυτή και ο δικαστής πήγανε δίπλα στο μικρό σαλονάκι. Και τι κάνουν? Μακάρι να ξέρα. Ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε στο Λύκειο ήταν ένας γνωστός ηθοποιός τώρα. Ύστερα έπαιζα περισσότερο παρά αγαπούσε. Ήμουν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Λεφτά είχα. Ακολούθησα το τραγούδι όσο το αγάπησα. Αγάπησα τον άνθρωπο που παντρεύτηκα.
Πολύ ωραίος, φτωχός. Τον έμαθα τρόπους, μάλωσα με το σπίτι μου. Τον έφτιαξα μεγάλο γνωστό έμπορο. Και για να ζήσω, πουλάω διάφορα πράγματα αφορολόγητα. Τι να κάνω? Έχω μαζέψει μερικά λεφτά. Περνάω τις ώρες μου παίζοντας χαρτί. Και είμαι μόνη. Πολύ μόνη στη ζωή. Βέβαια. Ήθελα να είχα ένα παιδί. Νομίζω. Ναι. Το ξέρω καλά. Θα του αφιέρωνα τη ζωή μου. Θα ήταν πολύ ευτυχισμένο. Και θα το καταλάβαινα. Θα έλεγα μαζί του τα προβλήματά μου. Όχι, όπως η μάνα μου, που δεν μάθαινε να πω τίποτα. Είμαι μόνη. Από τότε που ερωτεύτηκα έναν καθηγητή. Έναν καθηγητή μου στο γυμνάσιο. Δεν του το είπα ποτέ. Του μοιάζεται. Όχι. Εγώ θέλω να του μοιάζεται. Δεν ξέρω. Εσείς γράφετε κιόλας. Εγώ δεν μιλάω ωραία. Θα ήθελα να μου ζητήσετε να σας κάνω συντροφιά. Θα ήταν πολύ ωραία. Εσείς να γράφετε. Εγώ να σας φτιάχνω καφέ και να λέω στους γνωστούς μου. Μη φωνάζετε. Γράφει μέσα. Και ύστερα θα μ' άρεσε να κλείνω τα μάτια και να μου λέτε. Θέλεις να μ' ακολουθήσεις στη μοναξιά μου? Είχα να δω τέτοιο όνειρο πολλά χρόνια. Τι κάνουν μέσα ο κύριος Δεξάκης με την κυρία Ιρώ? Παρηγοριούνται. Εσένα, μαέστρο, δεν σε αναγνωρίζω. Ειλικρινά στο λέω. Αν μας έβλεπε κάποιος που θα ερχόνταν αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα βλέπε άλλους ανθρώπους. Ο φόβος μαζί με τον αποκλεισμό γίνανε αιτία να σπάσουν τα νεύρα μας. Γίνανε αιτία να βγάλουμε έξω τους πραγματικούς εαυτούς μας. Αυτό είναι το χειρότερο. Χειρότερο ή καλύτερο δεν έχει σημασία. Είναι η πραγματικότης. Θέλετε να πείτε... Ότι δείχνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτά όλα που λέτε είναι ωραία. Τι θα γίνει όμως με τη χωροφυλακή? Πώς θα την ειδοποιήσουμε? Για την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να ξημερώσει και βλέπουμε. Μα θα μπορέσουμε να ειδοποιήσουμε? Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να αποκατασταθούν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Μα η κυρία που είναι μέσα, όταν μίλησε στο τηλέφωνο, είπε πως άκουσε μια φωνή. Πολύ φοβάμαι ότι ήταν ιδέα της. Μακάρι να την ακούσανε πραγματικά. Αυτό θα φανεί. Βέβαια, ό,τι και να γίνει, θα γίνει μέρα. Όχι τώρα. Είναι φοβερό.
10 το πρωί και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μα τι μπορούμε να κάνουμε? Ποιος αποφασίζει να πάει μες στα χιόνια και τη θύελλα? Κάτι όμως πρέπει να γίνει με τον νεκρό. Αν περάσει και η σημερινή μέρα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ίσως πρέπει να το θάψουμε στα χιόνια. Μαέστρο, εσείς που διατηρείτε την ψυχραιμία σας, κάντε κάτι. Δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε άλλο εδώ μέσα. Πώς? Έχουν συμβεί τόσα πολλά. Έρχεται, έρχεται η χωροφυλακή. Πού το ξέρεις? Τους είδα. Τους είδα από το υπόστεγο που μάζευα ξύλο. Ο Θεός μας λυπήθηκε. Ποιο ευχάριστη είδηση δεν έχω ακούσει. Επιτέλους. Φαίνεται πως πραγματικά κάποιος σας άκουσε στο τηλέφωνο όταν μιλάγατε, κυρία Ιρώ. Μα δεν σας το είπα ότι άκουσα μια φωνή και δεν με πιστεύατε. Τώρα, τώρα, ηρεμήστε παρακαλώ και ας περιμένουμε. Ας ανοίξει κάποιος. Θα ανοίξω εγώ. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Τι ακριβώς έγινε εδώ? Θα σας εξηγήσω εγώ. Υπεύθυνος του ξενοδοχείου ποιος είναι? Εγώ. Α, πολύ ωραία. Ελάτε μαζί μου. Με συγχωρείτε, άνοιξε ο δρόμος. Όχι, όχι ακόμα. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου εσείς. Έρχεται η ασφάλεια. Μη μετακινηθείτε από εδώ και μην ανταλλάσσετε κουβέντες μεταξύ σας. Ακούσατε? Μετά το ανέβασμα στο δωμάτιο που τον είδατε και ύστερα από λίγο ξεψύχησε. Εσύ τον έχεις ξαναδεί εδώ γύρω? Όχι. Εκτός από αυτά που σας είπε, μιλήσατε άλλο μαζί του? Μου είπε ότι φτιάχνει κεραμικά και μένει στο καραούλι. Τι είπε? Τι φάγατε πριν συμβεί ό,τι έγινε? Όταν ήρθε, του δώσαμε κονιάκ. Αποκλείεται όμως να έπαθε τίποτα, γιατί πια και εγώ από το ίδιο μπουκάλι. Δεν σε ρώτησα τι αποκλείεις και τι όχι. Σου ζήτησα να μου πεις ξερά τα γεγονότα και αυτό θέλω. Καταλαβαίνεις? Μάλιστα. Τι άλλο έφαγε? Τίποτα. Μόνο τσάι ήπιε. Όπως ήπιαμε όλοι χθες βράδυ. Πίνετε κάθε βράδυ τσάι? Όχι, όχι. Επειδή φοβόντουσαν να φάνε, γιατί τους τρομοκράτησε με αυτά που τους είπε ο νεκρός. Τι ακριβώς είπε? Σας το είπα. Θα μου το ξαναπείς, κι αν χρειαστεί 100 φορές. Είπε ότι πήγε να τηλεφωνήσει και ότι μπήκε τυχαία στη γραμμή που μιλούσαν δύο άλλοι και τους άκουσε να λένε ότι θα γινόταν ένας φόνος χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Ξεκίνησε και ήρθε λοιπόν μέσα στο χιόνι για να προλάβει το φόνο. Γνωρίζατε το θύμα? Όχι. Πρώτη φορά το είδα. Ξέρετε αν έφαγε ή αν ήπιε τίποτα? Τσάι, όπως όλοι μας. Γιατί επιμένετε στο τσάι? Γιατί μου έκανε εντύπωση ο αδέξιος τρόπος που άνοιξε το κουτί με τις ζαχαρίνες. Ποιον υποπτεύεσαι? Εμένα ο νους μου πάει αλλού. Δηλαδή? Πιστεύω ότι θέλανε να σκοτώσουν τον Θωμά και κατά λάθος σκοτώσανε αυτόν που ήρθε. Γιατί αυτό? Γιατί μετά τις ζαχαρίνες που πέσανε, ο Θωμάς με τον επισκέπτη άλλαξαν θέσεις. Και ήπιαν ο ένας από το φλιτζάνι που είχε μπροστά του άλλος. Αν δηλητηριάστηκε από το τσάι βέβαια. Τι ώρα έγιναν αυτά? Γύρω στις 11:15 ήρθε ο ξένος. Μας είπε όσα μας είπε και πανικοβληθήκαμε όλοι. Εσείς όχι? Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι καθηγητής όπως σας είπα. Μίλησε κανένας ιδιαίτερα με τον επισκέπτη? Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, η κυρία Μάρο, και ο Θωμάς όταν πήγε στην κουζίνα ο άγνωστος. Τι ακριβώς σας είπε όταν ήρθε? Να, ότι μένει στο καραούλι, ότι φτιάχνει πύληνα και ότι μένει πολλά χρόνια εδώ. Γιατί μίλησε σε σένα? Γιατί πόναγε και μου ζήτησε τουαλέτα. Πήγε? Ναι, και πήγα να τον βοηθήσω. Δεν σταματούσε με τίποτα. Όταν ήρθε ο επισκέπτης, δηλαδή το θύμα, παρατήρησες καμιά ιδιαίτερη αντίδραση κανενός? Όχι, μόνο... Τι?
Ύστερα από λίγο πανικοβλήθηκαν όλοι και άρχισαν να φοβούνται. Να φοβούνται? Που σημαίνει ότι εσύ δεν φοβήθηκες. Όχι τόσο πολύ. Γιατί? Όλη αυτή η ιστορία μου φάνηκε σαν ψεύτικη. Ο εξερευνητής τελείωσε. Και ο ιατροδικαστής, όλοι. Μόνο οι τοξικολογικές εξετάσεις θα ρίξουν φως και οι εργαστηριακές έρευνες. Να δούμε και τις έρευνες στο Καραούλι. Μόνο που φοβάμαι ότι θα αργήσει η αναζήτηση του θύματος. Δεν στείλατε σήμα με τη Μοτορόλα? Ναι, τα σήματα φύγανε. Ότι ο Γιάννης Νόλας, το θύμα. Πάντα έλεγε ότι μια μέρα θα εκδικηθεί το δικαστή που σκότωσε τον αδελφό του. Κατέθεσε ακόμα, και αυτό το άκουσε η γυναίκα του Μινωνά που δούλευε στο σπίτι του θύματος, να λέει μια μέρα στο τηλέφωνο σε έναν ανιψιό του ότι ο δικαστής μένει σε αυτό το ξενοδοχείο. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε να εκδικηθεί εδώ, ε? Μάλλον. Τότε ποιος τον σκότωσε? Αν ο δικαστής τον γνώριζε, αυτός πρέπει να τον έβγαλε από τη μέση για να γλιτώσει τη ζωή του. Ξέρεις κάτι? Ο μαέστρος, όπως τον λένε αυτόν τον Λάλα, είναι πονηρός και παρατηρητικός. Γιατί? Επιμένει στις ζαχαρίνες και το τσάι. Εκεί νομίζω είναι η λύση. Ποιος έριξε την ιδέα για το τσάι? Πού να θυμάμαι. Ύστερα από όσα τους είπε αυτός που ήρθε, ήταν όλοι πανικοβλημένοι. Λέγανε τα πιο παράτερα πράγματα. Εσύ αυτόν που ήρθε τον γνώριζες? Σας είπα, όχι. Ποιοι μένανε στο ξενοδοχείο σου και ποιοι ήρθαν? Όλοι οι άλλοι, εκτός από το μαέστρο και εκείνο το ζευγάρι. Όταν πέσαν οι ζαχαρίνες, εσύ τι έκανες? Αυτό που σας είπα. Να μου το ξαναπείς. Σκύψαμε όλοι, τις μαζέψαμε και... Κυρίες και κύριοι, απόψε θα περάσετε το βράδυ σας εδώ. Εμείς αναλαμβάνουμε την προστασία σας και το πρωί... Θα φύγουμε. Όλοι ελπίζω όχι. Θα κοιμηθούμε στα δωμάτια μας. Μάλλον. Κυρίες και κύριοι, σας έβαλα να καθίσετε στο τραπέζι όπως καθίσατε προχθές το βράδυ που ήπιατε τσάι, σε μια προσπάθεια να αναπαραστήσω τα γεγονότα. Και πρώτον, ήταν αυτές οι θέσεις που καθίσατε? Θυμάστε καλά? Ναι, νομίζω. Ναι. Έτσι καθόμαστε. Και εκεί που βάλατε τον νομοτάρχη καθότανε ο επισκέπτης. Και τώρα να επαναλάβετε με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις σας. Ναι. Έφερε η Μάρο το τσάι. Και ξανακάθισε στη θέση σου. Μάλιστα. Ύστερα. Επέμενε ο δικαστής να πιω πρώτη. Μήπως και έχει δηλητήριο. Ήπιες? Ναι. Μετά. Περιμέναμε λίγο. Να δούμε τις αντιδράσεις της Μάρος. Και ύστερα ήπιαμε. Όχι. Δεν ήπιατε? Πριν πιούμε, ζήτησε ο ξένος το κουτί με τις ζαχαρίνες. Πώς έγινε? Πέστε ότι είναι αυτό το κουτόσπιρδο. Να σας πω. Μου ζήτησε να τις δει. Προηγουμένως νομίζω ότι κάποιος ρώτησε αν είναι αμερικάνικες. Ναι. Η κυρία από εδώ νομίζω. Τις δώσατε τις ζαχαρίνες? Ναι. Δώστε τες. Για να δω. Όταν το πήρε τι έκανε? Το άνοιξε να το δει. Και του πέσανε οι ζαχαρίνες. Ναι, αλλά ξέρετε. Εσείς μη μιλήσατε. Καλά. Οι άλλοι θυμόσαστε που το άνοιξε να το δει? Το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι και το άνοιξε. Λίγο μακριά από το σώμα του. Συμφωνείτε οι άλλοι? Εγώ δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι. Τώρα το θυμάμαι. Κι εγώ. Λοιπόν, πέφτουν οι ζαχαρίνες κάτω. Τι κάνατε? Αντέδρασε πολύ άσχημα ο κύριος Δεξάκης. Τι είπε δηλαδή? Δεν θυμάμαι. Του φώναξε νομίζω ότι είναι απρόσεκτος. Και ύστερα? Σκύψαμε όλοι κάτω και αρχίσαμε να τις μαζεύουμε. Ο επισκέπτης? Πρώτος. Ύστερα? Τις δώσαμε στον καθηγητή και καθίσαμε. Στις θέσεις σας? Όχι. Μη βιάζεστε. Άλλαξε κανένας θέση? Ο Θωμάς με τον ξένο. Κύριε Ταγματάρχα, ήρθαν δύο σήματα. Να τα δω.
να επαναλάβετε την κίνηση από τη στιγμή που πέσαν οι ζαχαρίδες. Είπατε ότι σκύψατε να τις μαζέψετε. Σηκωθείτε. Εσύ τι έκανες, Θωμά? Σας είπα. Πες ότι είναι το φλιτζάνι μπροστά σου. Έριξε ζαχαρίνη στο φλιτζάνι μου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πώς καθίσατε? Πήγα να καθίσω στη θέση μου και είχε καθίσει ο ξένος. Κάθισα κι εγώ δίπλα του. Κάθισε. Καθίστε όλοι. Θυμάται κανένας άλλος αν κάθισε πρώτα ο ξένος στη θέση του Θωμά? Εγώ. Είσαστε σίγουροι? Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ το βεβαιώνω. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήρθε να καθίσει. Είχε καθίσει ο ξένος και κάθισε δίπλα. Τα φλιτζάνια αλλαχτήκανε? Μήπως έσβησαν τα φώτα? Όχι, όχι. Σίγουρη γι' αυτό? Το μόνο σίγουρο. Εκείνες τις ώρες όλοι παρακολουθούσαμε προσεκτικά ο ένας την κίνηση του άλλου. Δηλαδή εσύ, η ζαχαρίνη που έριξε στο φλιτζάνι σου αποκλείεται να ήταν δηλητήριο, γιατί θα έπρεπε να το πιείς. Δεν μπορεί να ήξερες ότι θα καθίσει ο ξένος στη θέση σου? Φύλαξ, εντάξει μοτόρολα. Ναι, ναι, μάλιστα. Ο ιατροδικαστής επένει, κύριε Ταγματάρχα, ότι ο θάνατος προήλθε από δηλητηρίαση. Ήρθε ευνηδιαστικά. Ποιος μπορεί από αυτούς μέσα στο ξενοδοχείο να τον δολοφόνησε? Γιατί οπωσδήποτε θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος. Κάποιος που τον περίμενε. Αυτοί επιμένουν όλοι πως ούτε γνωρίζουν το θύμα, ούτε ήξεραν ότι έρθει. Ναι, ναι, αυτό το πιστεύω. Τότε το δηλητήριο πώς βρέθηκε? Ποιος το έχει απάνω του? Κάτι άλλο συμβαίνει. Βγάλε μου τον Κουρόπουλο στη Μοτορόλα. Ναι. Ο Μοίραρχος έστειλε αυτό το σήμα. Τι λέει? Διαβάστε το. Μάλιστα. Στο τσεπάκι από το παντελόνι του θύματος βρέθηκε ένα χαπάκι στο μέγεθος ζαχαρίνης. Mm-hmm. Με δηλητήριο στο εσωτερικό του τυλιγμένο με ένα χαρτάκι. Mm-hmm. Αποτυπώματα αυτού του θύματος απάνω. Το θύμα, δηλαδή ο Γιάννης Νόλας, πήγαινε για χημικός και άφησε τις σπουδές του στο τελευταίο έτος. Μάλιστα. Του βάλανε το χαπάκι για να τον ξεφορτωθούν και να μπλέξουν εμάς. Κάτι άλλο συμβαίνει. Είχαμε μείνει που έριξε στη ζαχαρίνη, Θωμά. Εσύ γιατί έριξε ζαχαρίνη? Από περιέργεια. Ήθελα να δω και εσύ έχει αυτό το πράγμα. Όχι σχόλια, όχι σχόλια. Λοιπόν, έρχεται ο ξένος μέσα στη νύχτα. Σας λέει όσα σας λέει και εσείς αποφασίσετε να πιείτε τσάι. Καθόσαστε κανονικά όπως τώρα. Πριν πιείτε πέφτουν οι ζαχαρίνες. Σκύβετε και τις μαζεύετε. Εσύ ρίχνεις κρυφά μια ζαχαρίνη στο φλιτζάνι σου, Θωμά, ε? Πριν προλάβεις να καθίσεις όμως, κάθεται ο ξένος στη θέση σου. Πίνετε το τσάι και έγινε ό,τι έγινε. Προφανώς ο ξένος άλλαξε θέση από φόβο μήπως τον δηλητηριάσουν. Πού να ξέρει όμως ότι η ζαχαρίνη που έριξε στο φλιτζάνι του ο Θωμάς ήταν δηλητήριο. Βέβαια. Θέλετε να πείτε ότι στις ζαχαρίνες μου υπήρχε δηλητήριο? Μη βιάζεστε. Καταρχήν μια παρένθεση. Η ζαχαρίνη με το δηλητήριο προοριζόταν για σας, κύριε Δεξάκη. Για μένα? Ναι, ναι. Ο ξένος ερχότανε να σας εκδικηθεί. Ήξερε ότι παίρνετε ζαχαρίνες. Διάλεξε τη μέρα αυτή που δεν ήταν εύκολο να μεταφερθείτε στο νοσοκομείο και ήρθε. Σας είπε ένα παραμύθι για να δικαιολογήσει τον ερχομό του. Είχε φτιάξει λοιπόν δυο ζαχαρίνες που περιείχαν δηλητήριο, γιατί πήγαινε παλιά για χημικός και διέκοψε τις σπουδές. Μπορούσε λοιπόν να τις φτιάξει. Πήρε λοιπόν το κουτάκι σας με τις ζαχαρίνες να τις δει. Άφησε να του πέσουν και μαζί με τις άλλες άφησε να πέσει και μια από αυτές που είχε κατασκευάσει αυτός. Σκύβετε, παίρνετε τις ζαχαρίνες
Και ο Θωμάς από περιέργεια διαλέγει μια, τη μοιραία ζαχαρίνη, και τη ρίχνει στο φλιτζάνι του. Ο ξένος για μεγαλύτερη σιγουριά, γνωστό ότι όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται, παίρνει τη θέση του Θωμά για να πιει από το φλιτζάνι του. Τώρα όμως, στο φλιτζάνι του Θωμά είναι πεσμένη μέσα η ζαχαρίνη με το δογητήριο που προοριζόταν για το δικαστή. Ο επισκέπτης βρήκε έξυπνο τρόπο δολοφονίας. Έβαλε μια ζαχαρίνη στο κουτί και κάποια στιγμή θα την έπινε ο δικαστής, οπότε θα δηλητηριαζόταν χωρίς να βρείτε άκρη. Ο ξένος όμως, το θύμα στην προκειμένη περίπτωση, είχε καλού κακού και μια δεύτερη ζαχαρίνη. Αν για τον Α ή Β λόγο αποτύχανε η πρώτη προσπάθειά του, να δημιουργήσει μια δεύτερη. Αυτή η δεύτερη ζαχαρίνη, τυλιγμένη σε ένα χαρτάκι με τα αποτυπώματα του θύματος, αποδεικνύει ότι δεν την έβαλε κάποιος άλλος στην τσέπη του. Αν την είχε βάλει κάποιος άλλος για να τον ενοχοποιήσει, δεν θα υπήρχαν αποτυπώματα του θύματος. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στις ζαχαρίνες και στο τσάι. Πίνει αμέριμνος λοιπόν από το φλιτζάνι του Θωμά, χωρίς να φανταστεί ότι ο Θωμάς είχε ρίξει ζαχαρίνη στο φλιτζάνι του, και μάλιστα τη μοιραία ζαχαρίνη. Έτσι, ο παρολίγων δολοφόνος δολοφονείται από τον τρόπο που διάλεξε. Ο θήτης γίνεται θύμα. Θεία δίκη? Ίσως. Πάντως, ο κύριος Δεξάκης σώθηκε. Και ο Θωμάς, ο μεγάλος τυχερός, άτυχος. Τυχερός, γιατί δεν κάθισε στη θέση του να πιει από το φλιτζάνι που είχε ρίξει τη ζαχαρίνη και θα του στήχιζε το θάνατο η περιέργειά του να δει τι γεύση έχει. Και άτυχος, γιατί έγινε άθελά του ο δολοφόνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα ύστερα από τις τοξικολογικές και εργαστηριακές απαντήσεις. Τα φλιτζάνια νούμερο 1 και νούμερο 2 έχουν μόνο τα αποτυπώματα του Θωμά και του Νόλα, δηλαδή του επισκέπτη. Όλα φως φανάρι. Τα άλλα η δικαιοσύνη. Το δικαστήριο για το Θωμά. Και ίσως το δικαστήριο για πολλά άλλα από ό,τι άκουσα και έμαθα εδώ μέσα. Θωμά, κέρδισες το λαχείο ένα βράδυ και έχασες τα λεφτά μόλις τα εισέπραξες. Εγώ εδώ τελειώνω ουσιαστικά. Τυπικές διατυπώσεις και η δικαιοσύνη τα υπόλοιπα. Όχι, 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 όχι! Ακούσατε το δεύτερο μέρος της αστυνομικής ιστορίας του Γιάννη Φίλιππα, ο επισκέπτης. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Ανδρέας Φιλιππίδης, Γιώργος Μοσχίδης, Γιώργος Μπαγιώκης, Κέτη Παπανίκα, Χρυσούλα Διαβάτη, Αγνή Βλάχου, Νίκος Πανγράτης, Δήμητρα Δημητριάδου, Κώστας Κοντογιάννης, Αντώνης Λιώτσης, Κώστας Κοκάκης. Μουσική επιμέλεια Δανάης Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δόμνας Ακατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλου. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Θεοδοσιάδη.